για να έχεις λίγο τιμόνι ελαφρύ. Καλά, το ψηλώσαμε λίγο και ανέβηκε, ούτε βρήκε ούτε τίποτα. Καιρό έχω να πάω βόλτα μοντική. Τιμόνι, κάτι έγινε. Ναι, το ξέρω, το η ρόδα γαμήθηκε. Ερχόμαστε από εκεί, περίμενε. Ναι. Ακόμα έχει ψωμί. Κάνε δύο γύρες και σταμάτα να σε δω. Κάτι έσπασε ρε πούστο, αχ το... Έλα ρε πούστο. Έσπασε το ημίμπαρο, τι σκατά είναι, έφυγε τελείως. Δεν έχω τιμόνι, δεν στρίβει. Ραμμένες είναι αυτές πάνω στο Μωαγιά από εδώ. Νομίζω όχι. Δεν ξέρω τι θέλεις. Θα δεις τώρα. Να, έλα. Έσπασε το μπαλάκι ρε. Έσπασε το σπύρομα, δεν βλέπεις. Εδώ είχε πάσο και παξιμάδι. Εκεί είδα εγώ μια σπίθα και μετά έβγαζε συνεχόμενη σπίθα και λέω τι. Σερνότανε μάλλον ρε. Αυτό, ναι. Βάλε μπρος και στρίψε το τιμόνι όλο. Όλα τα καταγράφεις, ε. Πώς. Ευτυχώς. Πώς. Να κάνω μπέκι στο σύρμα και σε αυτό, εντάξει. Τίποτα ρε, θα βγάλω και μια γύρα έτσι. Όχι, γι' αυτό λέει, άλλος το κράνος δεν το κουβαλάει. Λέω θα κάνει, λέω με το κουβάλι το σύρμα, λέω θα κάνει δυο γύρες. Σύρμα είναι μπουντρελίσκο. Όπα καλά εσύ. Όπα. Γεια σας παιδιά. Σήμερα βιντεάρα έχουμε. Προπόνηση στο Ρήσιο. Πάω να πάρω το λευκό κύκνο. Με περιμένει ο Κώστας. Έχουμε ετοιμάσει για σήμερα 14 ζαντολάστιχα. Έχουμε άγριες διαθέσεις. Φτάσαμε και στον Κώστα. Έτοιμο το BMW. Φορτισμένες μπαταρίες. Ω, τέλεια.
Μόλις φτάσαμε στην πίστα του Ρησίου. Πολύ καλός καιρός, ήλιο. Από τη μία έχουμε ήλιο και από την άλλη έχουμε το απόλυτο σκοτάδι. Τώρα αν θα έρθει προς τα εδώ δεν ξέρουμε. Αν έρθει θα τη βγάλουμε με ένα-δύο ζευγάρια. Αλλιώς έχουμε 14 εδώ ζαντολάστιχα στη διάθεσή μας. Να βγάλω και από τα μάξι άλλα 3. Αυτό από κάνα συνοδικό που είχες βάλει τελευταία φορά, ξέρω κι εγώ. Αν το βλέπει κάποιος, ας το αναζητήσει. Τι βάλατε? Ναι, μάλλον εσύ, ξέρω κι εγώ. Ποιους βάλατε την προηγούμενη φορά? Τι κάνεις, θα μπεις μόνο σου, γιόλο? Εγώ? Όχι ρε. Βλέπω κράνωσε τη μαγεία. Έλα, τραβούξε την παρέα ρε. Λοιπόν, μάγκε, σήμερα το προσωπικό θα στήσεις όμως, γιατί εγώ δεν μπορώ. Έχω τη μέση. Ή θα οδηγάω ή θα αλλάζω. Στα πιτ δεν γίνεται, πες. Όχι, ούτε θα οδηγάω ούτε θα αλλάζω, φίλε. Θα κοιτάω. Α, είσαι εσύ, θα το έφερες μόνο. Θα πω, δεν θα ξεχωρίζω, δεν το κάνω έτσι. Άντε πάλι. Μαλάκα μαξάρα. Καλά να το κάνω, να ακούμε αυτό. Ναι, δεν έχει. Άντε, λοιπόν, έτοιμο. Έλα να με ρυθμίσεις. Τα μάξι μόνο για πίστα βγαίνει. Ω μαλάκα. Σπίρτο. Μπαίνω, ε. Ναι, ρε. Ζέστανε τιμόνι. Μάγκωσε!
μίγα θέρμα. Νομίζω το πήγα τέρμα τώρα, ε. Δες λίγο τα λάστιχα. Μπράβο. Τη μονάρα! Από το πρώτο πέρασμα, εκεί τι με είπε στο χειρόφρενο. Κούλησε το χειρόφρενο! Α, ναι. Και δεν έκανε. Και... Πάντα το καλά εκείνο μέσα, ρε μαλάκα. Μέσα. Ναι, εκεί, εντάξει. Δεν έχει, όχι,
δεν είναι ο δάσκαλος. Μαλάκα, θα γεμίσει τρίγκο στο κεφάλι σου. Πού πας ρε? Κάτσε και κάνε εσύ πλάκα. Άντε πες κάτω μια γυρίζα. Να δει ο κόσμος πως μπορεί να πάει. Γιατί νομίζουν ότι δεν πάει, αλλά τα μάξ δεν φταίει. Τα μάξ τώρα σπέρνει. Όχι, τα μάξ δεν φταίει ρε φίλε. Τι είναι αυτά εδώ ρε μαλάκα? Τα κάνει συλλογή ο Κώστας. Θα νόμιζα τι πάνε. Θέλει λέει μετά να τα βγάλει στο eBay για πούλημα ρε. Όταν θα γίνει γνωστός. Α, οκ. Καταλαβες. Οκ, οκ. Μάθημα καλό. Αυτό τι είναι, τσιβάνες? Ναι. Να μετά τα δώσουμε στο... Λέω θα τα βγάλει μετά για πούλημα ρε στο eBay. Όταν γίνεις γνωστός. Τα φάτσι. Επικίνδυνη οδήγηση. Άρχισε. Κάτι πες με την είσοδο τώρα. Σε λίγο έπρεπε να το κεράσει με τη μένα. Ου, ένα πολύ γρήγορο. Ναι. Γκάζει λίγο πιο νωρίς στην αρχή. Το φοβάμαι. Εντάξει, το μην φοβάμαι. Μην το φοβάσαι, πρέπει να πατήσεις γκάζι. Αλλά ναι, έτσι πάει. Εκτός άμα δεν δίνεις τόσο γωνία. Ναι, κάτι έχω πάθει με τη γωνία, το δίνω πολύ ρε. Ήθελε πιο νωρίς, όντως. Ήταν αργά μετά, δεν με έφτασε. Είδες που δεν το φοβήθηκε στον γκάζι στην αρχή, πόσο smooth σε έβγαλε, πόσο σε κράτησε. Φοβάμαι πολύ την είσοδο ρε. Ναι, ναι, το είδες όμως ότι λειτουργήσε, πάτησες πολύ πιο νωρίς γκάζι τώρα και το αμάξι σου είχες έλεγχο. Καθ' όλη τη διάρκεια. Πήγε τέλεια, μπήκε αυτό. Τέλεια. Το πρώτο κομμάτι ήταν πολύ καλό. Ναι. Τι έπαθε? Φτύνει λάδι. Ακούγει την πιέλα. Μην με βγάλεις τώρα. Το αμάξι είναι καινούριο. Σε δυο μοίρες θα πάτε. Ναι. Πολύ κλειστός ρε. Πολύ κλειστός. Ήθελε λίγο πιο έξω να βγεις, να κερδίσεις μέτρα μετά τη μεταφορά. Έκανες πιο νωρίς μεταφορά, κλείστηκες μετά τη μεταφορά και δεν μπορείς να κερδίσεις μέτρα για να βγεις έξω. Είσαι έτοιμος ψυχολογικά? Πάντα. Εσύ είσαι χειρότερος ρε. Ξύντα κάνεις το δρόμο αυτό. Όχι ρε. Λοιπόν, αράζεις και απολαμβάνεις. Εννοείται. Δεν πιάνει ρε φίλε, χειρό. Μπράβο βρε τα αγόρι.
θα το σκάσουμε. Τώρα ποιο μάχης, ε. Περιμένουμε την οδική τώρα, σε κάμισα ώρα είπαν θα έρθουν. Α, εδώ τρελοπαρέα. Πάλι καλά, το είχα μαζί μου ρε φίλε, το είχα στο τουλαπάκι, λέω μπορεί να χρειάζεται. Το ετοίμασε κιόλας, έτοιμο είναι. Να, ήρθανε, όχι ρε. Είμαι γιο ταχύρι να το τραβήξει. Σε εδώ, να ξέρετε παιδιά, μα μην είναι ποτέ. Σύρμα ρε, σαν το σύρμα δεν έχει. Ναι, ναι, τριπλό σύρμα. Και λίγο ακόμα ήθελε και θα το γυρνούσαμε ο δικός. Θα κάναμε πέρασμα. Άλλο λίγο σύρμα ακόμα ήθελε. Ένα ακόμα πέρασμα έπρεπε να γίνει. Με σύρμα να δούμε. Γίνεται ή δεν γίνεται. Μάλλον δεν θα γινόταν. Αυτά που λέτε παιδιά. Να μην σας κρατάμε. Και ούτε θα μην δείξουμε τώρα το φόρτωμα και αυτά. Νομίζω δεν θα δείξουμε. Να κλείσουμε εδώ. Εμείς θα ταλαιπωρηθούμε λίγο ακόμα μέχρι να έρθει το... Μην ξεχνάτε, μην ξεχνάτε. Εγγραφή. Αλήτη. Αυτή είναι η ζωή του drifter, παιδιά. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι εύκολα. Μην κοιτάτε, εσείς κοιτάτε το παγόβουνο. Αλλά όπως λέει και ο φίλος μου, ο δάσκαλος, ο Τάσος. Εσείς κοιτάτε το αποτέλεσμα. Πίσω από το αποτέλεσμα κρύβεται πολύ κόπος. Πίσω από τις κάμερες, τα παρασκήνια. Υδρότας και... Αίμα δάκρυα και υδρότας. Αίμα δάκρυα και υδρότας, ναι. Δηλαδή, αυτό, ναι. Όλο αυτό που βλέπετε... Άχρηστο όλο πάει. Αυτό που μιλάς πάει άχρηστο. Ο Κώστας εδώ, συνάδελφος, έχει χύσει πολύ... Και εγώ νοσηλευτής είμαι. Δάκρυ και υδρότα. Ο νοσηλευτής συνάδελφος. Πίσω από την κάμερα ο Αργύρης, τίποτα, ρε, τσιγάρο και καφέ. Τσιγαράκι, καφέ. Τσιγάρο, καφέ και τριφτά. Τρέχουμε για τα σύρματα του Ανέστη. Αυτά που λέτε, παιδιά. Να κλείσουμε γιατί αύριο είμαι και πρωινό. Αυτό ήταν ο Ανέστης και τα περάσματα του. Κάτσε εδώ γιατί με πρίξα. Ιντερ Αμέρικα. Το έτοιμά σας έχει δρομολογηθεί. Αύριο το πρωί.